Τι είναι οι διαδικοί αριθμοί και γιατί τους χρειάζονται οι υπολογιστές μας? Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μας μπορεί να κάνει πολλά απίστευτα πράγματα. Μπορεί να μετατρέψει εικόνες έτσι ώστε να αποκτήσουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, να ρετουσάρει ένα φιλμ, να σχεδιάσει διαγράμματα, να αποθηκεύσει μουσική, να παίζει Angry Birds και πάρα πολλά άλλα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτό που μάθαμε όλοι μας από πολύ μικροί να κάνουμε, δηλαδή να μετράμε, τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που το καταλαβαίνουμε εμείς. Ας κοιτάξουμε για παράδειγμα τα χέρια μας. Έχουμε 10 δάκτυλα. Τα δάκτυλά μας είναι ο λόγος που μετράμε σε ένα σύστημα που το λέμε δεκαδικό και έχει ως βάση τον αριθμό 10. Έτσι, χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά μας, μπορούμε να μετρήσουμε μέχρι 10 πράγματα. Μετά όμως πρέπει ή να χρησιμοποιήσουμε τα δάκτυλα των ποδιών, πράγμα λιγάκι δύσκολο αν φοράμε παπούτσια, ή να αρχίσουμε από την αρχή. Σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε ένα τρόπο για να καταγράψουμε ότι έχουμε φτάσει στο 10 ήδη μία φορά. Το δεκαδικό σύστημα μέτρησης που χρησιμοποιούμε μας λέει ουσιαστικά πόσες φορές έχουμε ξαναρχίσει να μετράμε μέχρι το 10. Έτσι, ο αριθμός 10 έχει έναν άσο αριστερά που μας λέει ότι ήδη έχουμε μετρήσει μέχρι το 10 μία φορά. Ο αριθμός 11 έχει και έναν άσο στα δεξιά που σημαίνει ότι έχουμε μετρήσει μέχρι το 10 και μετρήσαμε και ένα ακόμα δάκτυλο. Ο αριθμός 11 σημαίνει δηλαδή 1 10 και 1 1. Ο αριθμός 25 σημαίνει 2 10 και 1 πεντάδα. Τελικά θα πρέπει να προσθέσουμε άλλο ένα ψηφίο στα αριστερά για να δείξουμε πόσες φορές έχουμε φτάσει στο 100 και μετά άλλο ένα για το 1000 και άλλο ένα για το 10.000, για το 100.000, για το 1 εκατομμύριο και πάει λέγοντας. Είναι πράγματι καταπληκτικό. Χρησιμοποιούμε μόνο 10 αριθμητικά σύμβολα ή ψηφία όπως τα λέμε για να φτιάξουμε οποιονδήποτε αριθμό. Στην πράξη, ένας αριθμός έτσι όπως τον γράφουμε είναι ουσιαστικά μια κωδικοποίηση πρόσθεσης. Για παράδειγμα, ο αριθμός 9, 8, 7, 6 σημαίνει ότι μετρήσαμε 9.000, 8 εκατοντάδες, 7 δεκάδες και 6 δάχτυλα. Οι υπολογιστές δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, όχι μόνο γιατί δεν έχουν χέρια και επομένως δάκτυλα, αλλά γιατί δεν μπορούν να αναγνωρίσουν κάτι που έχει 10 πιθανές καταστάσεις. Οι υπολογιστές, αν και φαίνονται εξαιρετικά πολύπλοκα μηχανήματα, στην πραγματικότητα είναι κατασκευασμένοι με πολύ απλό τρόπο. Οι υπολογιστές αποτελούνται από πάρα πολλούς συνδυασμούς από διακόπτες. Οι διακόπτες μπορεί να έχουν μόνο 2 καταστάσεις. Μπορεί να είναι είτε κλειστή είτε ανοιχτή. Μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι ένας υπολογιστής δεν είναι τίποτε άλλο από πολλά εκατομμύρια από ναι ή όχι, ή πολλά εκατομμύρια από άσπρο και μαύρο, ή τετράγωνο και τρίγωνο, ή πάνω και κάτω. Δεν έχει και πολύ σημασία η επιλογή της αναπαράστασης των 2 διαφορετικών καταστάσεων. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο υπολογιστής αναγνωρίζει μόνο 2 ψηφία, το 1 και το 0. Το 0 είναι 0, αυτό είναι απλό. Και το 1 είναι 1, δηλαδή ακριβώς όπως κάποιος θα περίμενε. Αλλά μετά φτάνουμε στο 2 και ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει το 2. Έτσι το 2 στο διαδικό κώδικα ή με βάση το 2 είναι 1, 0. Νομίζουμε ότι είναι 10. Μοιάζει με 10, αλλά δεν είναι. Είναι 2. Το 3. Μα δεν υπάρχει ούτε 3. Επομένως, στο διαδικό κώδικα το 3 είναι 1, 1. Βασικά κάνουμε ακριβώς το ίδιο με αυτό που κάνουμε και με το δεκαδικό σύστημα που έχει για βάση το 10. Ο αριθμός στα αριστερά μας λέει πόσες φορές έχουμε φτάσει τον αριθμό 2. Στο δεκαδικό μας σύστημα, ο αριθμός στα αριστερά μας λέει πόσες φορές έχουμε φτάσει το 10. 10 μονάδες, 10 δεκάδες, 10 εκατοντάδες, 10 χιλιάδες, 10 δεκάκες χιλιάδες κτλ. Αλλά στο διαδικό σύστημα που έχει για βάση το 2, το νέο ψηφίο στα αριστερά μας λέει πόσες φορές έχουμε φτάσει το 2. 2 μονάδες, 2 διάδες, 2 τετράδες, 2 οκτάδες και πάει λέγοντας. Αυτό σημαίνει πως οι διαδικοί αριθμοί μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Ο αριθμός 16, για παράδειγμα, μοιάζει με εμάς με τον αριθμό 10.000 και ο αριθμός 1 εκατομμύριο στο διαδικό σύστημα είναι ο
1-1-1-1-0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 
κομματάκια πληροφορίας, δηλαδή τα δυαδικά ψηφία ή bit όπως λέγονται, πολύ γρηγορότερα από ότι είμαστε σε θέση να τα προφέρουμε, με ταχύτητες που φτάνουν τα δισεκατομμύρια ανά δευτερόλεπτο. 8 bit στη σειρά κάνουν ένα byte, που είναι η μικρότερη ποσότητα πληροφορίας που απαιτείται για να αποθηκευτεί ένας χαρακτήρας. Το γράμμα ρο, για παράδειγμα, ή μια παρένθεση. Άρα χρειαζόμαστε 16 bit ή 2 byte για να φτιάξουμε μια φατσούλα. Μετά όμως τα πράγματα γίνονται κινέζικα. Ένα kilobyte θα έλεγε κάποιος ότι είναι 1000 byte, αλλά στην πραγματικότητα είναι 1024 byte, εξαιτίας του τρόπου που μετράει ο υπολογιστής, δηλαδή με βάση το 2. Ένα gigabyte υποτίθεται ότι είναι 1 δισεκατομμύριο byte, αλλά μαντέψτε, δεν είναι. Στην πράξη είναι 1.073.741.824 byte, που στο δυαδικό σύστημα αναπαριστάνεται πολύ εύκολα από έναν άσο ακολουθούμενο από 30 μηδενικά. Για να κλείσουμε, ένα παλιό ανέκδοτο. Υπάρχουν μόνο 10 είδη ανθρώπων. Αυτοί που κατανοούν τους δυαδικούς αριθμούς και αυτοί που δεν τους κατανοούν. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.